Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στο γραφείο σας, μετά την ανάληψη των κατοικώντων σας. Και βεβαίως πρέπει καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, διότι κάνατε πράξη την υπόσχεσή σας ότι κάθε μήνα τουλάχιστον θα μας δίνετε μία συνέντευξη τύπου με τα πεπραγμένα του μήνα που πέρασε. Εδώ είμαστε βεβαίως, εγώ η Σμαράγδα Μουλιάτη, είναι και ο Νίκος Ομελιανός πίσω από την κάμερα. Οπότε είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε, να δούμε αυτό το μήνα που βρίσκεστε στην Δημαρχία της Πάτμου, τι ακριβώς έχετε κάνει. Ωραία. Καταρχάς να ευχαριστήσω που είστε στο γραφείο, είστε από την πρόταση και πρόσκληση να έρθετε κοντά μας, γιατί πρέπει πραγματικά κάθε μήνα ή κάθε δύο μήνες να το καθιερώσουμε, να λέμε και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά που θα γίνονται στην πορεία της πενταετίας της νέας δημοτικής αρχής. Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και δυσκολίες. Θα υπάρχουν και κακοτοπιές, οπότε πρέπει να είμαστε εδώ για να απολογηθούμε στον κόσμο που μας ακούει και μας βλέπει. Λοιπόν. Εσείς θα λέτε βεβαίως πάντα τα θετικά, αλλά εμείς θα μας επιτρέψετε να λέμε και τα αρνητικά. Μα γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δίνουμε απαντήσεις σε όλα. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι αυτές τις ημέρες εκτελείται δημοτικό έργο αποκατάστασης ομβρίων υδάτων και αποχέτευσης στην περιοχή όπου είναι της πλατείας της Σκάλας, με σκοπό να επιληθεί το χρόνιο πρόβλημα των λοιμάτων στην πλατεία της Σκάλας. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στον κύριο Μιχάλη Βαρούνη για τη συνεργασία στις σκαπτικές εργασίες και στα πλαίσια του εν λόγω έργου. Λοιπόν, σε αυτό το έργο λοιπόν έχουν υποθεί πολλά. Εμείς σε όλο αυτό το διάστημα, τρεις μήνες τώρα, πριν αναλάβουμε, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα που έχει η Πάτμος τα τελευταία χρόνια, νομίζω, με τα λοιμάτα στην πλατεία που όλοι γνωρίζουμε. Βρήκαμε λύσεις, κάναμε ανάθεση, η Δημοτική Αρχή αυτή έκανε αναθέσεις, πήραμε σωλήνες αποχέτευσης, πήραμε σωλήνες ομβρίων υδάτων, οι υπάλληλοι του Δήμου είναι αυτοί που βάζουν πλάτη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που πούμε το καλημέρα με το που ξεκινήσαμε, μπαίνουμε στα βαθιά, να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που ταλαντεύει το νησί μας και είναι δυσίμεση για το νησί. Το καλοκαίρι υπόσχομαι, εδώ on camera λοιπόν, ότι λύματα στην Πάτμο δεν θα υπάρχουν. Οι οσμές στην Πάτμο θα φύγουν και με το έργο που θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό από τώρα, σε λίγους μήνες, μέσα στο 24, των ομβρίων υδάτων, είμαι σίγουρος ότι και τα λύματα αλλά και τα νερά στο άμεσο μέλλον θα λυθούν. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Αυτό που κάνετε το έργο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το κάνετε, υπάρχει σαν μελέτη μέσα στο συνολικό έργο της αποχέτευσης? Δεν υπάρχει καμία μελέτη στο συγκεκριμένο σημείο, ούτε αποχέτευσης. Υπάρχει μελέτη ίδρευσης, που εμείς αυτό εκμεταλλευτήκαμε, το σκάψιμο της ίδρευσης, να μην γίνει χαντάκι για αποκλειστικά μόνο για την ίδρευση, αλλά όπως είδατε έχουμε ανοίξει ολόκληρο τον ποταμό τον παλιό, ώστε εκεί να κουμπώσουμε την αποχέτευση που όλοι γνωρίζουμε ότι τα λύματα δεν έπεφταν σε αποχέτευση και είναι τραγικό αυτό που είδαμε. Έπεφταν σε έμμουρια ύδατα και κατέληγαν στην πλατεία της Σκάλας με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την δυσοσμία και την εικόνα τα τελευταία χρόνια στο νησί μας. Εμείς το εντοπίσαμε το πρόβλημα, το ξεκινήσαμε, σκάψαμε, βρήκαμε το πρόβλημα και θα δώσουμε τη λύση. Να υποθέσω δηλαδή ότι η πρωτοβουλία και το όραμα ήταν δικό σας, αλλά το know-how, ας το πούμε, έγινε πολλούς μήνες πριν. Ήταν από ανθρώπους... Τουλάχιστον τρεις μήνες πριν. Είναι ο Αντώνης ο Φέγγαρος, ο οποίος είναι γνώσης των πραγμάτων σε αυτά. Είναι ο Ψηλάτης, ο κ. Στοθουλής, που βάλαμε πλάτη όλοι μαζί να δούμε, να εντοπίσουμε ακριβώς το πρόβλημα. Υπάλληλοι του Δήμου φυσικά, που θεωρώ ότι συγκροτούμε μια ομάδα όλοι μαζί για να λύσουμε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη Σκάλα. Ναι, το είδαμε αυτό, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά τους υπαλλήλους να είναι δοσμένοι στο έργο. Πραγματικά από το πρωί. Άρα λοιπόν εγώ συμπεραίνω ότι το know-how ήταν των παλαιών δημοτικών συμβούλων. Ακριβώς. Έτσι. Να πούμε τα ονόματά τους. Ναι, είναι ο κύριος Τουρτουλής, ο Ψηλάτης που είναι στο τεχνικά έργο, που είναι νέος σύμβουλος, ο κύριος Φέγγαρος, ο οποίος είναι παλιός σύμβουλος και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα έργα γενικώς και θεωρώ ότι θα το λύσουμε το πρόβλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι το καλοκαίρι και είμαι πολύ σίγουρος αυτό που σας λέω ότι το καλοκαίρι θα λυθεί το θέμα του. Δηλαδή δεν θα ξαναδούμε δεκαετία. Όχι, δεν θα ξαναδούμε. Να σας πω και κάτι άλλο τώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο εκεί. Έχουμε εστιάσει και στις δεξαμενές, στο αντιλιοστάσιο, συγγνώμη, το οποίο βρίσκεται στο σημείο
τη Σοφία Μπεφών, μπροστά από στο λιμάνι. Εκεί λοιπόν τι γίνεται. Επειδή ως γνωστόν πέφτουν πέρα από τα λίμματα και άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να φράζουν οι ατελείες, έχουμε ήδη μπει στη διαδικασία να κάνουμε, με το που θα έρθει ο προϋπολογισμός, να κάνουμε ανάθεση δύο νέων ατελείων, οι οποίες θα είναι με μαχαίρια, ώστε να κόβουν οποιαδήποτε άλλα, πέρα από τα λίμματα, οτιδήποτε άλλο υπάρχει, για να δώσουμε τη λύση να μην μπλοκάρουν οι μηχανές, οι αντιλήσεις εκεί. Δηλαδή τα προβλήματα είναι δύο. Ήταν ο ποταμός που έγινε αποχέτευση και οι αντιλήσεις οι οποίες κολούσαν και δεν έστειλαν τα λίμματα σωστά στο αντιλήσφασο, στην αποχέτευση. Άρα και αυτό το θέμα είμαστε σε θέση να κάνουμε αμέσως ανάθεση με το που θα μας έρθει ο προπολογισμός, να αφήνουν οι αντιλήσεις, να κουμπώσουμε τις σωστές αντιλήσεις εκεί και να μιλήσουμε μία για πάντα το πρόβλημα στην πλατεία. Ωραία. Μετά από αυτό λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχετε και μία σειρά εκεί πραγμάτων να προχωρήσουμε, είναι το επόμενο έργο το οποίο έγινε. Λοιπόν, το άλλο θέματα είναι ότι έχουμε ήδη καταθέσει 5 προτάσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα, που λεπτομέρειες για τα προγράμματα αυτά θα σας δώσουμε τον άλλο μήνα, γιατί πρώτα περιμένουμε να εγκριθούν κιόλας. Γιατί δεν είναι μόνο να καταθέσουμε τις προτάσεις, εμείς προλάβαμε το χρονικό διάστημα που είχαμε μέσα σε αυτό το μήνα, καταθέσαμε τις προτάσεις μας σε σοβαρά προγράμματα ευρωπαϊκά και τον άλλο μήνα θα σας πούμε και λεπτομέρειες όσο αφορά για τα θέματα που έχουμε εντοπίσει. Μια ερώτηση να κάνω πάνω σε αυτό. Ναι, ναι. Τουλάχιστον να μην μάθουμε τα προγράμματα αυτά, ποιας το πρόγραμμα είναι το Ελλάδα-Κύπρος, τα Interreg, Ελλάδα-Κύπρος, τα οποία έχουμε... τα εντοπίσαμε γρήγορα, καταθέσαμε τις προτάσεις μας και μέσα σε αυτό το μήνα θα έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει να... Δηλαδή αφορούν πολιτισμό, τουρισμό, περιβάλλον, τι αφορούν αυτά? Αφορούν και περιβάλλον, αφορούν και τουρισμό και γενικότερα και τηλεμετρία, γιατί έχουμε ένα κομμάτι ακόμα της τηλεμετρίας το οποίο προς γνωστόν δεν θα είναι μέσα στο μεγάλο project το οποίο θα τοποθετήσουμε. Δηλαδή από τα 2.600 ρολόγια περισσεύουμε άλλα 1.000, άρα για ένα έργο καλό είναι να μην γίνεται μισό. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε προγράμματα τα οποία θα ακουμπώσουμε και τα υπόλοιπα ρολόγια στο νησί μας και ίσως μας περάσει αυτό το πρόγραμμα. Θα το δούμε. Απλά αυτά είναι με γραφειοκρατία, η οποία θα μάθουμε τουλάχιστον σε 1 με 2 μήνες από τώρα που μιλάμε. 3. Αρχές Φεβρουαρίου λοιπόν υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο, αρχές Φεβρουαρίου θα υπογράψουμε προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την πλήρη αποκατάσταση του ΧΑΔΑ. Έχει προγραμματιστεί από μένα μέσα στη βδομάδα συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα για τις λεπτομέρειες. Μέσα στο Φεβρουάριο θα υπογραφεί η σύμβαση αυτή. Οπότε όλο αυτό που βλέπετε στο σημείο ΧΑΔΑ πιστεύουμε σε λίγα χρόνια από τώρα να είναι παρελθόν. Σε λίγους μήνες, σε λίγα χρόνια θα το δούμε αυτό. Υπάρχει πάντως έτοιμη μελέτη και θα γίνει προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος με το Δημοπάτμο για την πλήρη αποκατάσταση του ΧΑΔΑ. Όταν λέτε πλήρη αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, εντός του ΧΑΔΑ ή έξω εντός του ΧΑΔΑ? Του παλιού ΧΑΔΑ. Του παλιού ΧΑΔΑ, συγγνώμη. Ακριβώς. Όλοι. Αποκατάσταση. Λοιπόν, δρομολογούμε λοιπόν νέες μελέτες αθλητικών εγκαταστάσεων στη σκάλα Πάτμου και προγραμματίζουμε ενέργειες για την επαναφορά χρηματοδότησης του 5-5 του κάμπου. Όπως θυμάστε, είχε γίνει παλιότερα μία μελέτη, βγήκε σε διαγωνισμό, χάθηκαν τα χρήματα από τη Γενική Γραμματεία. Εμείς τώρα έχουμε έρθει σε επαφή με τη Γενική Γραμματεία και προσπαθούμε να ξαναεπαναφέρουμε τα χρήματα πίσω, ώστε να πάμε να επαναδημοκρατήσουμε το γήπεδο 5-5 στον κάμπο. Συν ότι δρομολογούμε νέες μελέτες αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Σκάλα, που θα συμπεριλαμβάνει νέο μπάσκετ, νέο 5-5 και γήπεδο στίβου. Το νέο μπάσκετ, Δήμαρχε, θα είναι κλειστό ή ανοιχτό? Αυτό με προλάβατε, κύριε Μελιανέ. Ήδη σήμερα έχω έρθει σε επικοινωνία με την περιφέρεια, στο οποίο μου ζήτησαν πληροφορίες για το τι έργα θέλουμε να τρέξουμε στην πενταετία μας. Μέσα σε αυτή την πενταετία λοιπόν που θα τρέξουμε θα είναι και το κλειστό γυμναστήριο, θα είναι πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο στο Δήμο Πάτμου. Ναι λοιπόν, θα σας προλάβω ότι είναι στα σχέδιά μας μια νέα μελέτη και ένα νέο κλειστό γυμναστήριο. Τώρα όσο αφορά για το παλιό
κλειστό γυμναστήριο. Αν μέσα σε αυτό το διάστημα βρούμε τη χρηματοδότηση των 5,5-6 εκατομμύρων ευρώ, φυσικά θα προχωρήσουμε τη μελέτη που ήδη έχουμε. Αν όμως δεν θα πάρουμε άλλα χρόνια, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει να περιμένουμε τα 5,5-6 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να λέμε ότι θα έχουμε το όνειρο. Πραγματικότητα μπορεί να κυρώσουμε το έργο και να τρέξουμε μια καινούργια διαδικασία ώστε σε βάθος τριετίας, πενταετίας, μέσα σε αυτήν την πενταετία τέλος πάντων να έχουμε το γυμναστήριο. Είμαι αυτής της λογικής. Ό,τι προλάβουμε δηλαδή. Αν προλάβουμε το προλάβουμε για το μεγάλο το κλειστό. Θα τρέξουμε το μεγάλο. Αν δεν το προλάβουμε, αν δεν βρούμε τη χρηματοδότηση, θα τρέξουμε ένα πιο μικρό έργο το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες. Τις αθλητικές ανάγκες στο νησί μας. Πιο εφικτό είναι αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον παιδικό σταθμό που έχει γίνει τώρα ντόρο τις τελευταίες μέρες. Ο παιδικός σταθμός λοιπόν θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια θητείας μου και παράλληλα θα ξεκινήσει η διαδικασία για την αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών του. Λοιπόν, όσο θα είμαι δήμαρχος, ο παιδικός σταθμός δεν θα κλείσει. Αντιθέτως, θα κάνουμε τα πάντα και θα κόψουμε ό,τι χρειαστεί στο Δήμο για να παραμείνει ο παιδικός σταθμός ανοιχτός. Αυτό είναι ξεκάθαρη δήλωση προς το πανδυνιακό λαό ότι ο παιδικός σταθμός θα κάνουμε τα πάντα για να παραμείνει ανοιχτός. Αυτή τη στιγμή εγώ διοικώ και εγώ θα κάνω κομμάτι στα επόμενα 5 χρόνια το τι θα ανοίξει και το τι θα κλείσει το νησί μας. Είναι ξεκάθαρη η δήλωσή μου ότι ο παιδικός σταθμός δεν θα κλείσει την Πάτμα. Άρα λοιπόν, επειδή ακούστηκαν ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο το τρίτο που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, ότι είναι υψηλό το κόστος του σταθμού, γιατί ναι μεν βέβαια το Υπουργείο χρηματοδοτεί ένα βάουτσερ με τα παιδιά που από ό,τι οι πληροφορίες μου λένε και νομίζω δεν είναι λάθος, είναι γύρω στις 1.200 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί. Νομίζω. Εκεί πάνε έτσι. Για αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών. Εκεί λοιπόν συγγνώμη. Άρα λοιπόν, το υψηλό κόστος της λειτουργίας του σταθμού είναι γύρω στα 120.000 ευρώ, όπως ακούστηκε. Αν δεν κάνω λάθος, είναι μεταξύ 80 και 100.000 ευρώ το κόστος. Συμπεριλαμβανομένων και των 10.000 των βάουτσερ. Σωστά. Άρα είναι, το 10.000 είναι πολύ μικρό το ποσό. Ακριβώς. Άρα ο Δήμος θα βάλει όλα τα υπόλοιπα. Αν υποθέσουμε ότι τα βάουτσερ ήταν πολύ λίγα φέτος, ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, να καλύψουμε και να έχουμε και έσοδα από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του παιδικού σταθμού και να έχουμε μόνο τα λειτουργικά έξοδα και το ενίκιο. Ναι. Δηλαδή, είμαστε σε διερεύνηση αυτή τη στιγμή, συζητάμε και με άλλους δημοτικούς σταθμούς και με άλλους δήμους πώς χειρίζονται την κατάσταση, όπως και να έχει όμως, όσο κόστος και να έχει, παιδικός σταθμός θα παραμείνει στην πενταετία ανοιχτός. Να ρωτήσω κάτι, επειδή πληροφορήθηκα, βέβαια, κάνουμε μια συνέντευξη τύπου. Σωστά. Παρ' όλα αυτά θα τα συζητάμε όλα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παρασυρθήκαμε, εγώ τουλάχιστον, και το πάω διαφορετικά. Ενώ θα έπρεπε πρώτα να σας ακούσουμε και μετά να σας κάνουμε τις ερωτήσεις. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στον παιδικό σταθμό, θα ήθελα να πω το εξής πάνω σε αυτό, ότι έμαθα ότι από το προσωπικό και κυρίως η ΠΕ, πρόκειται λέει να παραιτηθεί. Άρα, σε αυτή την περίπτωση... Έρχεστε στα λόγια μου, ναι, τώρα, θα σας πω. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αντικατασταθεί. Γιατί αν δεν αντικατασταθεί, νομίζω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ο σταθμός. Είναι έτσι. Επίσης, να προσθέσω όλα μαζί, να μην σας βάλω σε ερώτηση, απάντηση και τέτοια. Δεν λειτουργεί το μαγειρίο. Δεν υπάρχουν... δεν υπάρχει εξοπλισμός και τα λοιπά. Είναι ο μάγειρας κάθεται. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Είναι αυτό που σας είπα άρα πριν. Λοιπόν, αυτά είναι στο πλαίσιο αυτό που είπατε ότι ο σταθμός θα. Ακριβώς. Είναι αυτό που σας είπα ακριβώς. Ότι θα έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες της αναβάθμισης όλων των υπηρεσιών. Δεν λειτουργεί ο παιδικός σταθμός. Να μην κορυδευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ούτε τα βάουτσερ λειτουργούν σωστά για τη χρηματοδότηση. Ούτε ο παιδικός σταθμός λειτουργεί σωστά. Όσο αφορά για την υπάλληλο, την ΠΕ. Ήδη έχουμε κάνει τις ενέργειές μας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Θα στείλουμε μέσα στην εβδομάδα. Συγγνώμη, αυτές τις κάνατε τις ενέργειες τώρα, αυτόν τον μήνα. Αυτόν τον μήνα. Είσαστε εσείς. Αυτόν τον μήνα, ναι. Και έχουμε ζητήσει δύο, παρακαλώ, στο Υπουργείο Εσωτερικών για να καλύψουμε
Τις ανάγκες μπορεί να μας συγκρίνει μία θέση, δεν έχει σημασία. Εμείς ζητάμε δύο, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ο παιδικός θα... Τώρα δεν είναι θέμα έγκρισης θέσης, κύριε Δήμαρχε. Είναι θέμα έγκρισης θέσης... αντικατάστασης της... Όχι, όχι, είναι προκήρυξη. Θα γίνει προκήρυξη κανονικά από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το συγκεκριμένο θέμα το έχω ψάξει. Θα γίνει προκήρυξη κανονικά μέχρι να τελειώσει ο παιδικός σταθμός με τη συγκεκριμένη κυρία που επιθυμεί να φύγει. Θα γίνει προκήρυξη, νέα προκήρυξη από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα αναμένουμε τα αποτελέσματα. Αυτό τουλάχιστον είναι η τελευταία εικόνα που έχω όσον αφορά για τον παιδικό σταθμό. Αλλά όπως και να έχει, είτε με έναν είτε με δύο δεν θα κλείσει ο παιδικός σταθμός. Γιατί νομίζω οι μητέρες σηκώθηκαν στα κάγκελα. Okay. Έχω συνάντηση μετά από εδώ με τις μητέρες για να τις διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας αφορά στην καθαριότητα. Με ιδιωτική πρωτοβουλία, την τελευταία εβδομάδα, γίνεται η αποκοδομηδή της ανακύκλωσης στο νησί μας. Γιατί ως γνωστό να αναλάβαμε έναν Δήμο χωρίς να υπάρχει ενεργές συμβάσεις, καθαριότητας και ανακύκλωσης. Τονίζεται ότι δεν υπάρχει καν μελέτη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης. Είμαστε βέβαια σε θέση τώρα να σας πούμε ότι έχουμε έρθει ήδη σε επαφή με την περιφέρεια, με το ΦΟΣΔΑ, για να προλάβουμε να μας κάνουν οι ίδιοι τη μελέτη της καθαριότητας, να μας βοηθήσουν υπηρεσιακά, γιατί έχουμε προσλέγωση στο Δήμο Πάτμου, και να έχουμε μία άμεση λύση μέσα στο μήνα, μέσα σε ένα μισή μήνα, μελέτης καθαριότητας στο νησί. Δεν είχαμε ανάδοχο. Δηλαδή, πήραμε ένα νησί πραγματικά χωρίς ανάδοχο, χωρίς μελέτη, χωρίς τίποτα. Και τώρα, μέσα σε ένα μήνα, πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε το καλοκαίρι για να έχουμε καθαριότητα. Και φυσικά δεν θα είναι μία μελέτη για ένα χρόνο. Θα πάμε να προσπαθήσουμε να βγάλουμε μελέτη τριετίας, ώστε να μην μπαίνουμε στη διαδικασία συνέχεια να κάνουμε διαγωνισμούς. Και θα πληρώνουμε και 775.000 ευρώ το χρόνο. Ακριβώς. Λοιπόν, ήδη. Πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Μελιανός, 775.000. Ναι. Που πληρώνουμε στο Φώτσα. Γιατί νησιά, ας πούμε, άλλα μικρότερη δυναμικότητα κατοίκων, επισκεπτών κλπ. Πληρώνουν ελάχιστα και εμείς πληρώνουμε πέραν κάποιου. Για αυτές τις ερωτήσεις, κύριε Μελιανέ, σίγουρα θα έχω απάντηση στην άλλη συνάντηση που θα κάνουμε πάλι. Γιατί σήμερα φεύγω, πάω στη Ρόδο για το Σάββατο που έχουμε το συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ να ενημερωθώ πώς έγινε αυτό και να υπογραφεί και η σύμβαση με τον γρήγορη. Να υπογραφεί και η σύμβαση αυτή, γιατί δεν έχει υπογραφεί ακόμα. Σε λίγες μέρες θα πάρει υπογραφή η σύμβαση με την εταιρεία καύσης. Θα έχω συνάντηση με την Περιφερειάρχη και όλα αυτά θα υποθούν. Η εταιρεία καύσης τι ρόλο θα παίξει τώρα? Θα είναι η ανάδοχος εταιρεία που θα γίνει η διαχείριση μέσα στο ΦΟΣΔΑ. Η θηγατρική του ΦΟΣΔΑ πρέπει να είναι αυτή η καύση. Όχι, είναι η εταιρεία, η ανάδοχος που έχει πάρει τη διαχείριση του ΦΟΣΔΑ. Λοιπόν, και το νούμερο 7. Προετοιμάζεται σύναψη προγραμματική σύμβαση με τη ΜΟΔ. Αυτό είναι πολύ, πολύ ωραίο, γιατί το νησί μας θα αλλάξει εικόνα σε λίγο καιρό από τώρα. Για την εκτέλεση έργου κατασκευής κυκλικού κόμβου στο λιμένα Σκάλας Πάτμου. Είναι μία μελέτη η οποία γίνεται από θητεία σε θητεία, σε κάθε πενταετία την παίρνουμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι. Λοιπόν, σε αυτό έχουμε κάνει μία συζήτηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Παπά, τον κύριο Γιάννη Παπά, για τη χρηματοδότηση της μελέτης αυτής. Δεν είναι το ποσό πολύ μεγάλο, είναι γύρω σε 160.000, αλλά θα αλλάξει όλη η διαμόρφωση μπροστά από το λιμάνι. Έχουμε συνεργασία άψογη με τον πρόεδρο της ΜΟΔ, οπότε έχουν αναλάβει ήδη το έργο. Θα το βγάλουμε στον αέρα και σε λίγο καιρό πιστεύω ότι μέσα σε 2 μήνες το πολύ να δημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσει ένα έργο το οποίο θα είναι και εικόνα αλλά και πνοής στο κυκλοφοριακό. Να σημειώσουμε ότι αυτό είναι η μελέτη δωρεάν από τον κύριο Καστή. Σωστά, τον κύριο Αντώνη Καστή. Η εκτέλεση της μελέτης είναι 160.000, έτσι. Σωστά. Ναι. Η ΜΟΔ τι θα κάνει? Η ΜΟΔ θα βγάλει την προκήρυξη. Θα προκηρύξει την προκήρυξη. Μάλιστα. Ναι. Θα κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση με τη ΜΟΔ ώστε να προκηρυχθεί η προκήρυξη. Επειδή εμείς δεν έχουμε τεχνική υπηρεσία να το στηρίξουμε, θα κάνουμε συνεργασία με τη ΜΟΔ και θα γίνει προκήρυξη. Αναφορικά λοιπόν με το κτίριο επιβατών, που μας τόσο πολύ μας καίει, ήδη έχουμε έρθει σε επικοινωνία με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα κάνω συνάντηση την άλλη εβδομάδα πάλι για αυτό το θέμα με τον Υπουργό αλλά και τον Γενικό Γραμματέα. Αναμένεται μια χρηματοδότηση για το κτίριο επιβατών αλλά και για το. Βασικά για όλο το κτίριο. Δηλαδή είναι και για το κτίριο επιβατών αλλά και για το λιμενάρχειο. Εμείς εκεί εστιάσαμε,
ότι είναι ένα κτίριο το οποίο συστεγάζεται με το λιμεναρχείο. Ό,τι προβλήματα να ξέρετε ότι έχει το κτίριο επιβατών, έχει και το λιμεναρχείο αυτή τη στιγμή. Οπότε έχουμε κάνει ένα αίτημα και εμείς από το Δήμο να γίνει μια πλήρη αποκατάσταση. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε αυτή τη χρηματοδότηση, αρχές του άλλου μήνα θα βγει σε διαγωνισμό για να μην κάνουμε άλλο χρόνο. Θα βγει σε πληστηριασμό δηλαδή πάλι από το λιμενικό ταμείο. Αυτές τις επιλογές έχουμε αυτή τη στιγμή. Σε περίπτωση που δεν, σε περίπτωση που δεν χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί καλά είναι να τα λέμε, αλλά από το να λέμε μέχρι και την πράξη απέχει. Θα πούμε κάλλιστα να κάνουμε το διαγωνισμό. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόθεση ο Δήμος να χρηματοδοτήσει το λιμενικό ταμείο και το λιμενικό ταμείο να εκτελέσει τις εργασίες για να μπορέσει πιο εύκολα να δούμε το λίγο όταν γυρίσει ο προϋπολογισμός τι ακριβώς έχουμε στα ταμεία μας, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας και τι μένει πίσω και μετά το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Όντως υπάρχουν και εναλλακτικές δήμαρχοι λύσεις. Υπάρχουν και εναλλακτικές τουλάχιστον να μην φαίνεται το χάλι το οποίο υπάρχει τα βράδια όταν φαίνεται ταξιδέψει ο κόσμος με κρύο, βροχές ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε βρει κάποιες εναλλακτικές οι οποίες όπως και να έχουν τα πράγματα θα το ομολογήσουμε σύντομα. Ωραία. Μέσα λοιπόν. Σήμερα υποβλήθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΠΑΤΜΟΥ πρόταση για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης του Υπουργείου Τουρισμού. Αν μας περάσει αυτή η χρηματοδότηση, είναι 560.000 ευρώ. Χρηματοδότηση αυτή θα πάει στο λιμενικό ταμείο και μέσα από εκεί μπορούμε να κάνουμε λιμενικά έργα. Δεν ήμασταν έτοιμοι να λέμε τα πράγματα όσοι έχουν. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάναμε το αίτημά μας με ό,τι στοιχεία είχαμε. Πήραμε πρωτόκολλο και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, και με τον διευθυντή της. Οπότε ίσως υπάρχει και μια πολιτική βούληση για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Τουρισμού. Και εννοείται βεβαίως λιμενικά έργα που υπάρχουν στο Master Plan και τα οποία πρέπει σωστά, να εκτελεστούν. Σωστά. Παρ' όλα αυτά δεν σας κρύβω ότι προέχει να αλλάξουμε και το Master Plan σε κάποια σημεία. Δηλαδή είμαι διαθετημένος να κάνουμε τροποποιήσεις στο Master Plan σε αυτή την πενταετία για να δούμε και άλλα πράγματα τα οποία μας λείπουν, όπως πεζοδρόμηση, δεντροφύτευση, δηλαδή να δούμε πράγματα, κόμβους, άλλα πράγματα τα οποία δεν τα έχει το Master Plan μέσα, να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις. Ήδη έχω έρθει σε επαφή με κάποιες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με Master Plan και μάλλον για εκεί θα πάμε. Θα πάμε να κάνουμε τροποποίηση του Master Plan. Με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει. Λοιπόν, νομίζω ότι για ένα μήνα είπαμε αρκετά πράγματα. Μισό λεπτάκι, δύο ερωτήσεις. Ναι. Η μία ερώτηση αφορά το γεγονός ότι ο κόσμος μπορεί να ικανοποιείται με την εκτέλεση κάποιων έργων μακράς διαρκείας που λέμε, αλλά θέλει και προβλήματα της καθημερινότητας επίλυση. Δύο πράγματα τα οποία έχω εντοπίσει και τα οποία πιστεύω και εσείς το ίδιο, είναι η συνέχιση εκείνο του ζωγραφιστού, ας πούμε, στην παραλία της Μαρίνας, όπου το καλοκαίρι περνώντας τακτικά εκεί πέρα με το πιτσιρίκι που κάνουμε βόλτες, βλέπω να υποφέρουν οι άνθρωποι που είναι στα κότερα μέσα βγαίνοντας απ' έξω, επειδή είναι χαλασμένο το τσιμέντο κλπ. Τα βότσαλα τρυπούν τα πόδια τους κλπ. Υπάρχει πρόθεση να. Κύριε Μελιανέ, εσείς βλέπετε ένα μήνα μπροστά. Δηλαδή θα ήταν στην επόμενη συνάντησή μας αυτό το στα ποτό. Ναι, υπάρχει πρόθεση λοιπόν. Απλά δεν ήταν κάτι έτοιμο για να το πούμε σήμερα. Υπάρχει φυσικά πρόθεση να συνεχίσει το σταμποτό όλο αυτό. Ωραία. Αλλά πέρα από το σταμποτό θέλουμε να βάλουμε και τρία πύλα. Δηλαδή αυτό μας προβληματίζει λίγο. Ναι. Να συνδυάσουμε τα άλλα δύο ή τρία πύλα που χρειάζονται στο τέλος προς τη ΔΕΗ, ξέρετε τι εννοώ, με τη συνέχιση του σταμποτού. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα έργο να βάλουμε ένα σταμποτό για να μπει ένα σταμποτό. Πρέπει να κάνουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη για να μπορέσουμε να βάλουμε και τα τρία πύλα που υπολείπονται στη Μαρίνα. Ωραία. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή πάντα από Θεού άρχισε αυτό που λέει και η θρησκεία μας, ξέρω ότι ξεκινήσετε πηγαίνοντας στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη. Σωστά. Το θέμα είναι αυτό. Στην ΠΑΤΜΟ, στην εξουσία που είστε, μάλλον μια διαρχική εξουσία, από τη μια είναι ο Δήμος και από την άλλη είναι η Μονή. Σωστά. Μέχρι τώρα υπάρχει δυστυχώς ένα κλίμα εμφυλιοπολεμικό, θα το χαρακτήριζα, με απότερο στόχο την περιουσία της Μονής, την οποία διεκδικεί ο Δήμος. Έχει γίνει κάποια επαφή με τη Μονή, έχετε συζητήσει, προβλέπετε κάποια συνάντηση να διευθετηθεί το όλο θέμα το οποίο δημιουργεί προβλήματα και στη Μονή και σε εσάς με αποτέλεσμα να εκταμιεύονται τεράστια ποσά. Ωραία, όσο αφορά για τη συνάντηση με τον Πατριάρχη, ήταν μια εφημοτυπική επίσκεψη πριν αναλάβω καθήκοντα Δημάρχου. Ναι.
Είχαμε μία άψογη φιλοξενία, συζητήσαμε κάποια θέματα της Πάτμου. Θα ξαναγίνει πάλι συνάντηση με τον Πατριάρχη εντός του 24, πλέον με ατζέντα. Και θα ξαναπάμε στο Πατριαρχείο. Η πρόθεση αυτής της Δημοτικής Αρχής είναι επιτέλους κάποια στιγμή η μονή με το Δήμο να έρθουμε κοντά και να διεκδικήσουμε πράγματα για το νησί μας από κοινού. Πώς από το Δήμο εξαρτάται? Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε. Το ταγκό χορεύεται με δύο, κύριε Μιλιανέ, οπότε θεωρώ ότι πρέπει όλοι να κάνουμε τα βήματά μας και πίσω για να πάμε. Θα κάνουμε βήματα πίσω για να πάμε μπροστά. Υπάρχει πρόθεση από το Πατριαρχείο, αν κάνατε πρόσκληση να έρθει ο Πατριάρχης στην Πάτμο? Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι λίγο δύσκολο. Θεωρώ ότι υπάρχει χρόνος να δημιουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα, ώστε και είναι, δεν σας κρύβω ότι είναι και ένα από τα θέλω μου μέσα στην πεντάδη αυτή να έρθει ο Πατριάρχης στην Πάτμο. Ωραία. Βέβαια όλα αυτά τα οποία μας είπατε για ένα μήνα μα κάνετε βέβαια να τα ακούμε έτσι με πάρα πολύ χαρά, αλλά και με μια έτσι συγκρατημένη αισιοδοξία για να δούμε, γιατί όλα δεν είναι στο χέρι σας. Είναι προγράμματα τα οποία εξαρτώνται από διάφορους άλλους παράγοντες κτλ. Βέβαια εμείς επικροτούμε την επιθυμία αλλά και το όραμα. Τώρα μας σας, κύριε Δήμαρχε, όλα αυτά τα πράγματα να τα πετύχετε. Εκεί σας το ευχόμαστε βεβαίως. Εγώ όμως θα σταθώ λίγο στο Φώτσα. Όπως είπατε πολύ σωστά, θα πάτε το Σάββατο, 3 του μήνα, διότι πρόκειται να γίνει μια γενική συνέλευση από ό,τι ξέρω, να οριστεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά διάβασα ότι ένα θέμα είναι ότι ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών θα παρακρατήσει από την τακτική επιγορήγηση των Δήμων το τέλος ταφής του έτους 2022, σκουπιδιών δηλαδή, απορριμμάτων, και του πρώτου εξαμήνου του έτους του 2023 από τους ΚΑΠ. Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, 775.000 είναι ένα μεγάλο ποσοστό για το 2024 και θα μας χρεώσει ο φόρος, είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό πάω από νωρίς στη Ρόδο, γιατί θα κάνω συνάντηση με τον Περιφερειακό Γιώργο Χατζημάρκο. Θα τεθούν αυτά τα ερωτήματα και να δούμε μήπως μπορούμε να δώσουμε κάποιες λύσεις. Γιατί αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ποσό για τον Δήμο της Πάτμου και δεν ξέρω αν στο μέλλον μπορεί να αντέξει. Και από ό,τι κατάλαβα, εκτός είναι η καθαριότητα, θα πληρώνεται από το Δήμο. Διαφορετικά. Οπότε μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Νομίζω ότι υπάρχει διάθεση και από τον Περιφερειάρχη να δώσουμε τη λύση που χρειάζεται για το ποσό αυτό. Βεβαίως δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Το μόνο που θα ήθελα έτσι να υπογραμμίσω είναι το εξής, ότι να δούμε και κάποια άλλα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη το κάμπινγκ στο Μελόι, από το οποίο η ενοικίασή του πηγαίνει για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα λοιπόν. Αυτό δεν λειτουργεί τα τελευταία χρόνια και από ό,τι γνωρίζω δεν έχουν πληρώσει και υπάρχει και μια διεκδίκηση από την πλευρά του Δήμου. Αυτό. Το κτίριο Μανιά, το οποίο έχει στοιχειώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και η τελευταία Δημοτική Αρχή, προηγούμενη δηλαδή, έκανε κάποιες συναντήσεις για να λύσει αυτό το θέμα, δεν έχει λυθεί, που θα μπορούσε και αυτό ο Δήμος να το αξιοποιήσει και να έχει κάποια έσοδα. Και επίσης να ρωτήσω για ένα πολύ σημαντικό θέμα που δεν ξέρω γιατί δεν μας το είπατε, για το θέμα της βίζας με την Τουρκία. Πραγματικά το ξέχασα. Εκτός από όλα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρω ότι συναντηθήκατε δύο φορές με τον υπουργό. Συζητήσαμε για μισή ώρα. Είχα πάει με τον συνάδελφο και φίλο μου τον Τάσο Γρίλη, τον δικηγόρο, με τον υπουργό. Μισή ώρα περίπου συζητήσαμε τους λόγους γιατί πρέπει η Πάτμος να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Μου υποσχέθηκε ο υπουργός ότι η Πάτμος θα είναι μέσα. Γιατί δεν την ενέταξε, ας πούμε? Αυτό δεν το γνωρίζω, κύριε Μιλιάνε, τι να σας πω. Γιατί από ό,τι θυμάμαι το 2017 είχαν γίνει ενέργειες από τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Στόικο, και είχε πάρει διτές διαβεβαιώσεις ότι θα είναι μέσα η Πάτμος στα νησιά από τα πρώτα, τα οποία θα ξεκινήσει αυτή η χορήγηση βίζα. Εγώ μπορώ να σας πω από το 24 και μετά. Ωραία. Το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια είναι άλλη ιστορία. Ωραία, δεν ευθύνεται η νέα Δημοτική Αρχή. Μήπως, ας πούμε, δεν κάναμε κάποιες κατάλληλες... Εμείς αυτό που έπρεπε να το κάνουμε από το 24 και μετά το έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει ήδη μια συνάντηση. Θα ξανάρθω σε επικοινωνία μέσα στο Φεβρουάριο με τον Υπουργό να δούμε πού βρισκόμαστε.
Είχαμε μιλήσει πριν μια εβδομάδα πάλι, αλλά μου λέει «Δήμαρχε, κάνε λίγο υπομονή, γιατί το μαγειρεύουμε». Είστε και ανυπόμονες. Οπότε, πιστεύω μέσα στο τέλος του Φεβρουαρίου θα έχουμε την θετική εξέλιξη που χρειάζεται το νησί μας. Αυτό θα είναι καλό. Όσο αφορά λοιπόν για το κάμπινγκ που είπατε. Ναι. Ήδη έχω δώσει εντολή στην δικηγόρο να γίνουν όλες οι συμμετούμενες ενέργειες ώστε να φύγει ο κύριος που έχει το κάμπινγκ για τον λόγο ότι έχει να πληρώσει 2 χρόνια. Εδώ και 2 χρόνια λοιπόν, να ξέρετε, δεν πληρώνει και δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από το Δήμο να διεκδικήσει τα χρήματα. Θα κινηθείτε δικαστικά εσείς? Θα κάνουμε ό,τι λέει ο νόμος. Ό,τι προβλέπετε. Βέβαια, όλα αυτά που σας ρωτάμε, αυτή τη στιγμή που ρωτάω εγώ. Το έχω κάνει ήδη, δηλαδή έχουν ξεκινήσει ήδη διαδικασίες για. Δεν είναι ότι απαιτούμε απαντήσεις. Θέλουμε να δούμε το ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής της Νέας για αυτά τα θέματα. Έχει γίνει ήδη. Γι' αυτό θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Δεν θέλω, μπορεί να μην έχετε να μου απαντήσετε κάτι, αλλά εγώ θα την κάνω την ερώτηση. Καλά κάτω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πνευματικό κέντρο. Mm-hmm. Το πνευματικό κέντρο χρηματοδοτούνταν με 100.000 ευρώ για να μπορέσει να κινήσει τον πολιτισμό. Σωστά. Αυτή τη στιγμή τώρα, από τη στιγμή που έχει καταργηθεί και ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει τον πολιτισμό και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, mm-hmm. τα χρήματα πόσα θα είναι αυτά που μπορεί να διαθέσει και πρέπει, αλλά και μπορεί να διαθέσει εκ του νόμου ο Δήμος για να κάνει τον πολιτισμό? Είναι ξεκάθαρο. Οποιαδήποτε πολιτιστική δράση πλέον θα τρέχει στο νησί μας, θα αφορά κωδικούς πολιτιστικών εκδηλώσεων, τα οποία θα βρίσκεται στον προϋπολογισμό του Δήμου. Και από εκεί, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πλέον, θα παίρνονται αποφάσεις. Μπορεί να κάνουμε 1, μπορεί να κάνουμε 10, μπορεί να κάνουμε 20. Δεν μας, ναι, αλλά δεν υπάρχει, ένα μπάτζετ το οποίο μας επιτράπει το Υπουργείο. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μπάτζετ το οποίο θα είναι χρήματα τα οποία θα είναι στον προϋπολογισμό του Δήμου. Με αυτά θα κινηθούμε. Τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή όμως. Υπάρχουν, ναι. Θα έρθουν από το πνευματικό κέντρο, από το ταμείο, του πνευματικού κέντρου, πάλι πίσω στο προϋπολογισμό του Δήμου. Την νέα ανεμόρφωση που θα γίνει. Έρθει το ποσό που το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον προϋπολογισμό του πνευματικού κέντρου. 100.000 δηλαδή. Ναι, ναι, δηλαδή δεν υπάρχει περιορισμός από το Υπουργείο. Όχι, δεν υπάρχει περιορισμός. 100.000. Γιατί ήταν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Μπορεί να βάζουμε πιο λίγα εμείς. Μπορεί να βάζουμε περισσότερα. Ναι, σαφώς. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι δεν υπάρχει περιορισμός, όπως λέτε. Δεν υπάρχει περιορισμός, όχι. Στον πολιτιστικό εκδηλώσεων. Άρα δηλαδή να ελπίζουμε ότι φεστιβάλ θα γίνουν. Φεστιβάλ θα γίνουν, φυσικά. Πολιτιστικές εκδηλώσεις θα γίνουν. Ακριβώς. Έτσι. Ωραία. Στο μέτρο του δυνατού. Στο μέτρο του δυνατού και αυτό που επιτρέπουν και τα έσοδα του. Ακριβώς. Θα κοιτάξουμε τι πραγματικά θα είναι τα έσοδά μας και θα κινηθούμε ανάλογα στα πολιτιστικά. Δήμαρχε, ένα δεύτερο στοιχείο για την καθημερινότητα είναι ο χώρος του νεκροταφείου. Που μπορεί παρόλα αυτά να υπάρχουν πολλοί σταυροί εκεί πέρα, αλλά δεν ψηφίζουν. Όμως πρέπει να δείχνουμε λίγο σεβασμό. Και λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το είχαμε ξαναθέσει και σαν εφημερίδα παλιότερα με αρκετά δημοσιεύματα. Υπήρχε πρόθεση από το Δήμο να γίνει οργανισμός, νομίζω για τα νεκροταφεία. Αλλά τελευταία διάβασα ότι ένα ποσό συμβολικό το οποίο υπήρχε για να γίνει μελέτη κλπ. Κάπου άλλαξε κλπ. Είναι μια πολύ κακή κατάσταση που δημιουργεί αλγινή εντύπωση σε όσους πηγαίνουν καθημερινά, με κίνδυνο βέβαια και τη υγεία να πέσουν πάνω από την οροφή κλπ. Να φτιαχτεί λίγο το νεκροταφείο, υπάρχει καμία πρόβλημα? Λοιπόν, έχω πάει αρκετές φορές στο νεκροταφείο και είναι πραγματικά απογοήτευση. Ήδη έχουμε μιλήσει με το εφημέριο του πατέρα Γρηγόριο. Είμαστε σε μια επικοινωνία, θα γίνει μια μελέτη ώστε να γίνει ένα οστιοφυλάκιο προς το παρόν αυτό. Στο νεκροταφείο. Αλλά δεν σας κρύβω ότι η πρόθεση της νέας Δημοτικής Αρχής σε συνεργασία με τη Μονή να μεταφερθεί. Είναι να μεταφερθεί. Δηλαδή ήδη είμαστε σε επικοινωνία με τη Μονή και δεν σας κρύβω ότι πρώτα ήρθε το έγγραφο από τη Μονή και μετά με έβγαλε και εμένα από τη δύσκολη πολιτική θέση να πω ότι συμφωνούμε με την πρότασή σας και πρέπει να πλέον να κοιτάξουμε ένα νέο χώρο στην Πάτμα, ο οποίο πρέπει να γίνει νεκροταφείο, όλο αυτό ξέρετε ότι είναι χρονοβόρο. Σωστά. Δηλαδή, αν πάρουμε μία απόφαση σήμερα, θέλουμε μία πενταετία, εφταετία για να πούμε ότι θα βγει και ο τελευταίος. Έχει βρεθεί όμως η χωροθέτηση. Αυτό είμαστε σε ψάξιμο μαζί με τη Μονή. Δηλαδή, το συζητάμε με ανθρώπους της Μονής ώστε να βρούμε το χώρο του κατάλληλο και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Και νομίζω ότι τρέχουν και προγράμματα πάνω σε αυτό το θέμα.
και αν καταλήξουμε κάπου, θα τρέξουμε και πρόγραμμα ώστε να βρούμε χρηματοδότηση. Μέχρι τότε όμως καλό θα είναι να, να κοιτάξουμε αυτά που έχουμε, τα υφιστάμενα. Σωστά. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, κύριε Δήμαρχε. Βεβαίως να σας ευχαριστήσουμε θερμά, καταρχήν για την, την πρόσκλησή σας, αλλά όχι μόνο για αυτήν, αλλά και για το θεσμό που πάτε να δημιουργήσετε αυτή τη στιγμή, της επικοινωνίας με, το, με τον κόσμο, μέσω αυτών των συνεντεύξεων τύπου, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα να μην καθιστάτε μόνο η εφημερίδα ένα ενημερωτικό μέσο, αλλά να είστε και ο ίδιος ο Δήμαρχος, ένας άνθρωπος ο οποίος θα ενημερώνει τον πολίτη που χρειάζεται πραγματικά ενημέρωση από πρώτο χέρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Ευχαριστούμε.